Τσίπρας Μπουτάρης, λοιπόν, η συνάντηση η οποία συζητήθηκε πολύ. Θα το δούμε τώρα το ζήτημα μαζί με τον Δημήτρη Πιπερίδη, είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Τσίπρας Μπουτάρης, αραβόνας ή γάμος ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε. Αν ήμασταν σε εφημερίδα και έπρεπε να δώσω επιγραμματικά έναν τίτλο, θα το χαρακτήριζα χρονικό ενός προαναγγελθέντος έρωτος. Προαναγγελθέντος γιατί είχαμε ενδείξεις και δεν πρέπει να πέφτει κανείς από τα σύννεφα βλέποντας την εξέλιξη. Εγώ στην κοινωνία των ιδεών ρωτούσα συνέχεια τους δημοτικούς συμβούλους και ιδιαίτερα τους συνεργάτες του Γιάννη Μπουτάρη στην πρωτοβουλία και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να πω ότι ήταν αισθητή η διαφοροποίηση τον τελευταίο καιρό των τοποθετήσεών τους και από τις δύο πλευρές. Είναι ένας έρωτας που το βασικό χαρακτηριστικό κάθε έρωτα είναι η αμοιβαιότητα και ότι θέλει δύο. Ο συγκεκριμένος έρωτας εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία εξυπηρετεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια τεράστια αντιστοιχία ανάμεσα στην εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ και στις δυνάμεις της δημοτικής του παράταξης στις τελευταίες εκλογές. Είναι γνωστό ότι δεν διαφάνηκε η προσωπικότητα προς το παρόν ή η λύση που θα ένωνε νικηφόρα τον ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή τα πολιτικά συμπεράσματα θα βγουν από τους τρεις μεγάλους δήμους ως ήθιστε ως προς τις δημοτικές εκλογές, με αυτή την κίνηση νομίζω ότι αν του βγει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάσιμες προσδοκίες σε ένα δήμο στον οποίο δεν ήλπιζε ούτε καν σε ένα καλό ποσοστό. Είναι η συγκυρία λοιπόν αυτή. Πάμε στο Σκοπιανό, Δημήτρη, να δούμε τι είπαν οι δύο άντρες, κυρίως τι είπε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του Σκοπιανού και για τη λύση η οποία θα δοθεί. Εδώ εμείς επιδιώκουμε να πάρουμε πίσω κάτι, όχι να παραδώσουμε κάτι, το οποίο εδώ και 70 χρόνια έχει παραδοθεί από άλλους, όχι από εμάς. Οι βόρειοι γείτονές μας, εδώ και πάνω από 70 χρόνια, έχουν μια κρατική οντότητα, είτε στα πλαίσια της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, είτε ως αυτόνομο κράτος αργότερα μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, που λέγονται Μακεδονία. Και φέρουν ένα όνομα το οποίο, χωρίς κανένα άλλο προσδιορισμό, είναι ένα όνομα το οποίο παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στη βαριά πολιτισμική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό πάμε να πάρουμε πίσω. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι ανόητοι λένε πάτε να δώσετε. Πάμε να πάρουμε, δεν πάμε να δώσουμε. Και πάμε να συμφωνήσουμε και με τους γείτονές μας που βεβαίως αυτό είναι το οξύμορο ότι έχουν μια κρατική οντότητα που επί 70 χρόνια λέγεται Μακεδονία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και την ιστορική αυτή διαδρομή. Έχουν ρίζες σλάβικες και αλβανικές και το παραδέχονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, Δημήτρη, με μια επικοινωνιακή κίνηση ΜΑΤ θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Πρωθυπουργός αντιστρέφει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεγάλης μερίδας των πολιτών βεβαίως, ότι παραδίδει το όνομα Μακεδονία, λέγοντας ότι δεν πάμε να παραδώσουμε, αλλά πάμε να πάρουμε. Και λέει ότι βάζουμε ένα πρόθεμα στο Μακεδονία, που εδώ και χρόνια, 75 χρόνια, ισχύει για τους Σκοπιανούς. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα επιβεβαιώνει με τον πιο απόλυτο τρόπο όσους πιστεύαμε ότι το ζήτημα του Μακεδονικού όπως εξελίσσεται, εκτός από πολλά άλλα πράγματα, είναι και ένα πολύ χαρακτηριστικό ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Διότι αυτό που λέει έχει μία βάση. Κανείς δεν αμφιβάλλει, είναι γνωστό ότι πάρα πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει το γειτονικό κράτος ως Μακεδονία. Και επομένως, η νέα ανάγνωση που σήμερα επιχείρησε να θέσει σε πρώτο πλάνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει σημασιολογικά την αξία της. Πράγματι, σήμερα ονομάζεται Μακεδονία από πολλά κράτη. Αυτό που δεν είπε ο Πρωθυπουργός όμως είναι αυτό που του απαντούν πολύ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ότι πράγματι μπορεί να ονομάζεται Μακεδονία από 100 τόσα κράτη, αλλά θα έχει μια άλλη βαρύτητα η αποδοχή και της Ελλάδας στην χρήση του ονόματος. Επομένως, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το ποιος παίρνει, ποιος δίνει και σε ποια κατεύθυνση θα καταλήξει το όλο αλυσβερίσι. Κερδίζουμε πάντως, είπε ο Πρωθυπουργός. Το παράδοξο θα ήταν ότι θα βάλουμε αυτό το πρόθεμα στο Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε εκλογές, να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Καταρχάς, θεσμικά
έχουμε ήδη πάρει την απόφαση να πάρουμε την πρωτοβουλία να απεμπλακούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η θητεία της παρούσας κυβέρνησης ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του 2019. Έχω πολλάκι τοποθετηθεί γι' αυτό. Με την ευκαιρία του ερωτήματός σου να το επαναλάβω. 3 χρόνια τώρα παλεύω και παλεύουμε για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Και με το που θα βγει η χώρα από τα μνημόνια, θα έχουμε μπροστά μας ως κυβέρνηση άλλο 1 χρόνο, με βάση την πραγματική μας θητεία, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο, σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως που έχουμε, τα δημοσιονομικά, αλλά ένα έργο το οποίο δεν θα είναι στα πλαίσια των συμφωνιών μας με τους εταίρους και της στενής πειθαρχίας και επιτροπίας, αλλά θα είναι οι δικές μας αποφάσεις, το δικό μας έργο. Θα έχουμε λοιπόν 1 χρόνο μπροστά μας γι' αυτό. Θα έπρεπε να ήμουν ανόητος για να μην επιθυμώ να το ζήσω κι αυτό, να είμαι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας που θα αποφασίζει μόνη της και όχι κάτω από την αυστηρή επιτροπή. Τώρα, γιατί διαρκώς δυνάμεις αντιπολίτευση επιμένουν σε αυτό, είναι προφανές γιατί επιμένουν. Διότι ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Γνωρίζουν ότι αν αυτό συμβεί, θα υποστούν κατά πάσα πιθανότητα μια ήττα αδεινή και στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό θέλουν να μην προλάβει αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να διαχειριστούμε τη χώρα σε καθεστώς ελευθερίας και μη μνημονιακής επιτροπής. 2 ζητήματα εδώ, Δημήτρη. Απεμπλοκή αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, αλλά και εκλογές το φθινόπωρο του 2019. Ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται, είπε για την αντιπολίτευση. Και φυσικά είπε κάτι το οποίο τώρα το ακούσαμε. Είναι η αλήθεια ότι θα θέλω να είμαι ο πρωθυπουργός, τουλάχιστον τώρα το είπε ξεκάθαρα. Θέλω να είμαι ο πρωθυπουργός που θα κυβερνήσει τη χώρα μετά τα μνημόνια. Άρα, ό,τι και να λέτε για εκλογές, δεν πρόκειται να γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, όταν πρέπει. Ως προς το πρώτο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι θετική εξέλιξη. Οι ταυτόχρονες κοινοβουλευτικές εκλογές θα έθεταν σε δεύτερη μοίρα τις αυτοδιοικητικές. Δεν θα είναι οποιασδήποτε αυτοδιοικητικές αυτές που έρχονται, θα είναι οι πρώτες με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, αν επιμείνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και επομένως θεωρώ ότι και για τον διάλογο, για τη μορφή που θα έχει τα επόμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση, χρήσιμο είναι να μην προσανατολιστούν, διότι αν γίνουν ταυτόχρονα εθνικές εκλογές, όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο, προφανώς, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον Δήμο της ελληνικής περιφέρειας την ώρα των εθνικών εκλογών. Ως προς το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Η εμπειρία, η ιστορία διδάσκει ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών είναι μαζί με τον ανασχηματισμό και την υποτίμηση του νομίσματος οι τρεις βασικές πολιτικές κινήσεις στην πολιτική σκακέρα, τις οποίες πρώτον η μοναδική αρμοδιότητα έχει ο Πρωθυπουργός και δεύτερον δεν τις προαναγγέλεις ποτέ αν θες να είναι επιτυχημένες. Δεν έχω πιστεί εγώ από την σημερινή δήλωση του Τσίπρα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί έρχεται ριζικά σε αντίθεση με τον πυρήνα του αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό. Ποια είναι η ελπίδα του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι υπολείπεται στη τάση δημοσκοπήσεις, όχι τόσο όσο παλαιότερα, αλλά σαφώς υπολείπεται. Η έξοδος της χώρας, αν επιτευχθεί με τους όρους που υποστηρίζει η κυβερνώσα παράταξη, και ο αέρας που θα δώσει στα πανιά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ σε ενδεχόμενες εκλογές στο φθινόπωρο. Όσοι συζητούν για τις επόμενες εκλογές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στα παραπολιτικά πηγαδάκια, δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ή την ελπίδα τους, να είμαι ακριβέστερος, ότι δεν θα πάνε σε εκλογές με το σημερινό κλίμα που δεν είναι το καλύτερο δυνατό για αυτούς, αλλά με τον αέρα του αυτού που πήραν από μια διαπραγμάτευση. Επομένως, σαφώς και οποιοδήποτε πρωθυπουργός θα ήθελε να είναι ηγέτης ακηδεμόνευτης χώρας, είναι έξυπνος άνθρωπος και έμπειρος πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρει ότι ούτε ο επόμενος ούτε ο μεθεπόμενος και αρκετοί πρωθυπουργοί της Ελλάδας στο μέλλον δεν θα είναι πλήρως ανεξάρτητοι στις κινήσεις του. Και το απλό ερώτημα είναι, αν αύριο, για λόγους επιστημονικής φαντασίας, του δώσουν τα πάντα και επιστρέψει από τις Βρυξέλλες με μια θριαμβευτική διαπραγμάτευση το Σεπτέμβριο, δεν θα πάει σε επόμενες εκλογές, σε πρόορες εκλογές και θα κάψει το πιο ανέλπιστο δώρο περιμένοντας να συνεχιστεί το σημερινό κλίμα, νομίζω πως θα το δούμε. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.